Κοίτα εδώ και πέρα, ξύπνησα... έχει γίνει έργο. Εργαλείο σωστό. Είναι αυτό. Αλμυρά pancakes, σας έχω την πιο ωραία συνταγή, αυθεντική συνταγή κατευθείαν. Οικονομόπουλο βάλατε, για να μωστε λίγο. Τι παίζει? Οικονομόπουλο. Αυτός είναι ο Οικονομόπουλος. Είχα μια κουβέντα χθες και με ρώτησα ποιος είναι ο Οικονομόπουλος. Κάτι στιγμή που δεν το έχω πολύ. Αυτός είναι που ακούτε. Οικονομό, εγγύηση. Με Οικονομόπουλος και pancake γίνεται δουλίτσα σοβαρή. Οπότε λοιπόν, όπως σας έλεγα, έχω βρει την αυθεντική συνταγή για τα αμερικάνικα pancakes που την έχει δώσει μια κυρία από την Αμερική και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και τα κάνω σήμερα αλμυρά, δεν θα γίνουν γλυκά, με μια παραλλαγή δικιά μου. Και θα σπάσω και λίγο εδώ πέρα για να το βλέπει ο κόσμος. Θα σπάσω και το αυγουλάκι εδώ να τρέξει ο κρόκος. Κορίτσια, να γίνει. Αυτή είναι ωραία συνταγή να τη φτιάξετε στον καλό σας, στον σύντροφό σας, στον άντρα σας. Να ξυπνήσει το πρωί και να βγει ένα τέτοιο πρωινό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να δούμε, Κατερίνα μου, τα υλικά για τη συνταγή και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Οπότε. Για τη συνταγή των pancakes, τι θα χρειαστούμε, κυρίες και κύριοι? Πολύ λίγα υλικά και απλά υλικά. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο πρωινό. Λοιπόν, 270 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 2 μέτρια αυγά, 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder, 6 γραμμάρια σόδα μαγειρικής, 260 ml γάλα πλήρες και 50 γραμμάρια bacon που θα τα ψιλοκόψουμε και θα τα βάλουμε μέσα στη γέμιση. Πάμε να συνεχίσουμε. Άστο, είναι λιγούρα σοβαρή. Μετά θα βάλω μέσα στη γέμιση και 2 κουταλάκια του γλυκού φρέσκια ρίγανη. Όπου μπει η φρέσκια ρίγανη, ρε παιδιά, είναι το κάτι άλλο. 60 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο μέσα στη γέμιση, ελαιόλαδο. Λίγο θα σας δείξω πώς τηγανίζουμε, πώς ψήνουμε μάλλον τα pancake, αλάτι και πιπέρι. Και φυσικά τα toppings, η γέμιση που θα βάλουμε μέσα, ποικιλούν. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Εγώ έχω βάλει τριμμένη γραβιέρα, γαλοπούλα και έτσι ένα αυγουλάκι ωραίο μελάτο να το ευχαριστηθείτε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πολύ εύκολη συνταγή. Ένα είναι το μυστικό που θα σας το πω σε λίγο για να μην αλλάξετε κανάλι. Να μείνετε εδώ στο Ευτυχείτε με την Κατερίνα Καινούργιου. Πάμε να δώσουμε ένα vibe ωραίο στον κόσμο, ρε παιδιά. Δώστε ένα χειροκρότημα. Ενέργεια θετική θέλουμε. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω να λιώσω το βουτυρό. Γιατί έβαλα στο Instagram το. Αλήθεια, σα ευχαριστώ. Έβαλα τη συνταγή σου και την Κατερίνα, και μόνο για μου, για σένα είναι λίγο. Έχω βάλει το βούτυρό μου να λιώνει και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη γέμιση. Θα τη φτιάξει εσύ, Κατερίνα μου. Πολύ ωραία. Θα βάλει όλα τα υλικά μέσα εδώ. Λοιπόν, γαλατάκι, γάλα, να λέμε, βάζουμε. Πολύ ωραία. Baking powder και σόδα. Και τώρα, ποιο είναι το μυστικό? Σίγουρα έχετε δει μέσα συνταγές οι οποίες έχουν ξινόγαλο, οι οποίες έχουν άλλες έχουν και μαλλιά μερικές φορές. Σωστά. Αλευράκι, μην το βάλεις όλο, βάλει το μισό. Εκεί είσαι. Πολύ για όλες τις χρήσεις. Και δύο αυγουλάκια. Ολόκληρα, ε. Πολύ σωστά. Τι γίνεται τώρα, για να σας βγει το pancake ακόμα πιο αφράτο, γιατί εδώ θέλω να σας δώσω μια συνταγή η οποία είναι pancake ένα αφράτο, να μην έχετε κάτι στιφό μες στο στόμα σας, να είναι κάτι ωραίο, να μην έχει καθόλου γεύση αλευριού. Οπότε, μία ωρίτσα να αφήσετε με μισή ώρα τη γέμιση των pancake μέσα στο ψυγείο να σφίξει, θα γίνουν ακόμα πιο ωραία τα pancake. Αχ, για μην αμώστε το. Τι έγινε, πολύ ερωτική είσαι σήμερα. Δεν είναι ωραίο να είμαστε ερωτικοί. Πολύ ωραίο, μα δεν είναι ωραίο να είμαστε ερωτευμένοι, ερωτικοί. Κάτι θέλει να μου πει τώρα. Όχι, τίποτα. Γενικώς το λέω, δεν έχω εγώ τίποτα. Θα το πιάσω εγώ, θα το πιάσω. Εγώ τίποτα είπα. Εγώ απλά μου αρέσει τα τραγούδια. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, τα pancake. Κοιτάξτε, εικόνα τώρα. Είστε τώρα, μιλάω για τους άντρες. Κοιμάται η γυναίκα Σαββατοκύριακο που δεν έχουμε και δουλειές. Και πάτε και τη δίνετε αυτό το πράγμα στο κρεβάτι. Παιδιά εδώ πέρα, στο Ευτυχείτε. Φτιάχνουμε οικογένειες. Δεν κάνουμε βεξεγέλα σε πραγματάκια. Μετά έχει και παιδί να κάνετε με τα pancake. Λοιπόν, το βούτυρό μου έχει λιώσει. Κοιτάξτε πώς έχει γίνει η ζύμη. Κατερίνα μου, βάλε μου άλλο λίγο αλευράκι. Μπράβο, αγάπη μου. Βλέπετε τι ωραίο που το έχεις κάνει. Έχει γίνει πολύ λία, δεν έχει καθόλου σβόλους. Βέβαια, μπορούμε να κοσκινήσουμε και το αλευράκι για να γίνει ακόμα πιο λίο το μείγμα μας. Κατερίνα. Βάζω τα αγαπημένα μου τραγούδια από πάνω. Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο. Αχ, άλλη έγινε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ό,τι έχετε μπροστά σας, ντουζ είναι αυτό, κουτάλα είναι, τηλεκοντρόλ είναι. Πάρτε το και κάνε το όνειρο στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Ρίχνω μέσα στη γέμιση το βούτυρο το λιωμένο, το αφήνω στην άκρη αυτό. Σου υπόσχομαι ταξίδια. Μαγεμένα. Ασημένια και χρυσά. Πάμε όλοι μαζί και στο σπίτι! Ανάψε καράγε, αναπτύρες! Θα ρίξω μέσα στη γέμιση λίγο πιπέρι και λίγο αλατάκι. Είπαμε κάνουμε αλμυρά pancake. Πολύ η ωραία. Κατερίνα θα μου ρίξει η μέσα. Η ζύμη είναι ίδια, αλλά αν κάναμε γλυκά δεν θα βάζαμε το αλάτι και το πιπέρι. Σωστά και θα βάλουμε. Λοιπόν, βάζει λίγο bacon, ε. Και βάζουμε μπέικονάκι και φυσικά θα ψιλοκόψω και λίγια φρέσκια ρίγανη, παιδιά.
Τα φρέσκα μυρωδικά, ξέρετε πάρα πολύ ότι μου αρέσουν απίστευτα, βγάζουν πολύ ωραία αρώματα. Και να σας πω και κάτι, είναι φανταστική συνταγή για πρωινού επίσης τα pancakes. Δηλαδή για μεσημεριανό, δεν είναι αναγκαίο να φάτε μόνο πρωί. Ισχύει. Να γυρίσετε, γιατί είναι και βάρη, με μια ωραία σαλατούλα. Φανταστικές. Άλλωστε, Κατερίνα μου, πολύ σωστό αυτό που λες. Άλλωστε, γι' αυτό λέγεται brunch. Η λέξη brunch βγαίνει από το breakfast και το lunch. Και γίνεται μία λέξη και γίνεται brunch. Έτσι. Σπάμε τώρα. Η ζύμη μας είναι πανέτοιμη. Κοιτάξτε εδώ η υφή που έχει. Θα βάλω λίγο αλευράκι ακόμα. Εδώ είμαστε πανέτοιμοι. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να ψήνουμε, Κατερίνα μου, τα pancake. Θέλουμε ένα ζεστό τηγάνι. Περίπου μέτρια προς δυνατή φωτιά. Στο πιο όμορφο. Σ' αρέσει αυτό. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι, μπορεί να το ακούς, λες αυτό. Έχεις κάποιο έτσι. Ανάλογα την περίοδο. Ναι, ανάλογα την περίοδο. Γενικώς μου αρέσει πάρα πολύ ο Υπνοβάτης του Μαχαιρίου. Εγώ είμαι πιο έντεχνη, μην με κοιτάς έτσι. Τώρα. Ναι, όχι, δεν σε βλέπω κάπως. Ναι, είμαι, ναι. Αλλά του Αργυρού είναι το κάτι παραπάνω τελευταία, μου αρέσει πολύ. Ναι. Μέλισσες μου αρέσει πάρα πολύ το κύμα. Μάλιστα. Από τα πιο σύγχρονα. Τώρα να πάμε ένα πιο παλιό. Σου πω το Soldier of Fortune, τι θα μου πεις. Δεν μου φαίνεται. Εντάξει, Soldier of Fortune, ωραία. Εντάξει. Μέτρια προς δυνατή η φωτιά. Κοιτάξτε την ποσότητα του λαδιού που θα βάλω μέσα. Θέλουμε 2 κουταλιές της σούπας περίπου. Τόσο. Παιδιά, τα pancakes θέλουν λίγο ελαιόλαδο. Τώρα θα μου πείτε. Γιατί δεν βάζεις ηλιέλαιο? Για να έχω περισσότερη γεύση. Ωραία. Μπορούμε βέβαια, όπως λέει και η Κατερίνα, να βάλουμε ηλιέλαιο για να γίνουν ακόμα πιο ελαφριά. Τι γίνεται τώρα, σε περίπτωση μπορεί να αναρωτηθείτε κάποιοι ότι ρε φίλε, εντάξει, εσύ βάζεις τόσο γιατί έχεις αντικολλητικό τηγάνι. Και θα σου πω, ισχύει αυτό που λες. Όμως τι γίνεται, αν. Εγώ δοκιμάζω λίγο. Δοκίμασε, αγάπη μου, είναι ολόφρεσκα. Σήμερα τα έκανα. Δοκίμασε τη ζύμη. Νομίζω προχθές. Λοιπόν, τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν, έχει... είναι. Δεν είναι τρομερά. Αν ανοίξουμε ένα μπρατσάδικο, να πούμε, να βγάλουμε τίποτα. Ναι. Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν έχετε αντικολλητικό τηγάνι, βάλτε μου λίγο παραπάνω λαδάκι. Κοιτάξτε τώρα πόση ποσότητα βάζουμε μέσα στο τηγάνι μας. Παίρνω μία γεμάτη κουταλιά της σούπας και θα βάλω άλλη μία κουταλιά της σούπας. Περίπου τόση είναι η ποσότητα. Και μέτρια, κάτσε να δυναμώσω λίγο για να μου πάρει. Και τώρα, με το πίσω μέρος του κουταλιού αρχίζω και απλώνω το μείγμα, ούτως ώστε να μου πάρει αυτό το στρογγυλό σχήμα που βλέπετε και στο τελικό αποτέλεσμα. Πάμε ξανά. Μία κουταλιά της σούπας γεμάτη, βλέπετε πως είναι η ζύμη, πως πρέπει να είναι η γέμιση. Ούτε πολύ αραιή είναι, αλλά ούτε και πολύ σφιχτή. Αυτό θέλουμε, παιδιά, για το pancakes. Και φυσικά, όταν το βάλετε μέσα στο ψυγείο σας, θα σας γίνει ακόμα πιο ωραίο και αφράτο, γιατί θα ενεργοποιηθεί η σόδα. Και επειδή η σόδα έχει ενωθεί μαζί με το όξινο του γάλακτος, λειτουργεί σαν διοικητική ουσία. Τι έχω πάθει, κάτι έχει μπει μέσα μου αυτή τη στιγμή και εγώ γίνομαι επιστήμονας. Έχει μπει μέσα σου τι, στα αυτή σου. Όχι, εννοώ μέσα μου και τα εκφράζω. Α, νομίζω ότι κάτι μπήκε στα αυτή σου. Όχι. Αλλούντα. Αλλά μιλάω σαν επιστήμονας. Κοιτάξτε τώρα. Πώς το λένε. Ο χρόνος ψησίματος, Κατερίνα μου, το pancakes από κάθε πλευρά είναι περίπου 1,5 λεπτό από κάθε πλευρά. Δεν θέλουμε να παραψηθούν μέσα γιατί θα μας γίνει ψωμί μετά. Θέλω, όπως... Κάτσε να σου κόψω εδώ ένα, κάτσε εδώ να πάρω ένα εδώ πέρα να δείτε πώς είναι μέσα το pancake. Άρα 1,5 λεπτό από κάθε πλευρά. Συνολικά 1,5 και 1,5 πώς μας κάνουν. Τρία. Κοιτάξτε εδώ πέρα πώς είναι μέσα η σύσταση. Ένα, δύο, τρία. Τον pancakes. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Βλέπετε ότι δεν είναι πάρα πολύ ψωμένιο. Είναι αφράτο, είναι ωραίο και στέκεται. Είναι εξαιρετικό. Μέτρια προς δυνατή η φωτιά. Το βλέπετε και εδώ πέρα πως κατευθείαν σετάρει, δηλαδή σφίγγει η από κάτω επιφάνεια το pancake. Έτσι, αναποδογυρίζετε με μία σπάτουλα άλλο ένα με 1,5 λεπτό το pancake και πραγματικά σας μιλάω, θα έχετε τα πιο, κοιτάξτε εδώ ένα πράγμα. Μόνο στην πτυχή τέτοιες συνταγές. Μπείτε και στο site του Open. Ακριβώς, να δείτε τις συνταγές. Open.gr, καθημερινά οι συνταγές και Γιώργος Σούλης στο Instagram για τις συνταγές που δείχνει εδώ πέρα και ό,τι άλλο θέλετε.